Μάλιστα, λοιπόν, σήμερα όλοι και όλες γίναμε μάρτυρες ενός επεισοδίου άνευ προηγουμένου. Συγκεκριμένα, το μεσημέρι, ένας άνδρας αστυνομικός με πολιτικά μπήκε στο πέραυλο χώρο της ΑΣΟΕ. Εκεί πέρα, φοιτητές και φοιτήτρες τον αναγνώρισαν και έπειτα από ένταση έβαλε το όπλο κατά των φοιτών και των φοιτητών που βρισκόντουσαν εκείνη τη στιγμή στο χώρο της ΑΣΟΕ. Αμέσως μετά, δυνάμεις των ΜΑΤ από την Πατησίων έσπευσαν να τον φυγαδεύσουν, ρίχνοντας κρότου λάμψης και έσπηραν τον πανικό σε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτρες που βρισκόμασταν εκείνη τη στιγμή στην ΑΣΟΕ, προκειμένου να κάνουμε τα μαθήματά μας. Να τονίσω αυτό το σημείο ότι τον Νοέμβριο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχώρησε μια επικοινωνική φιέστα, λέγοντας ότι τα πανεπιστήμια περνάνε στα αρχαία των φοιτητών και των καθηγητριών. Σήμερα όμως μας επέδειξε περίτρανα ότι τελικά τα πανεπιστήμια περνάνε στα αρχαία των αστυνομικών. Τα μόνα όπλα που έχουν βγει από την ΑΣΟΕ είναι αυτά που είδαμε σήμερα και δυστυχώς δεν τα κρατούσαν. Βασικά τα κρατούσαν φοιτητές, τα κρατούσαν αστυνομικοί και όχι φοιτητές. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο καλούμε όλους τους φοιτητές και τις φοιτήτριες της ΑΣΟΕ στη Γενική Συνέλευση που θα παραμορφωθεί την Τετάρτη, μία ώρα στο αμφιθέατρο Α, για να δώσουμε απαντήσεις σε ό,τι βιώσαμε σήμερα.